Λοιπόν, μπορώ να παίζω σε πολλές χιλιάδες κόσμο, αλλά σε 200 άτομα μπορεί να έχει πολύ πιο πολύ άγχος από ό,τι βλέπω, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Όταν μου έγινε η πρόταση να μιλήσω εδώ στο TEDx του Πανεπιστημίου Πειραιά, δέχθηκα με μεγάλη χαρά και άρχισα τότε να ψάχνω να βρω λεπτομέρειες για το τι κάνει τόσο ξεχωριστές αυτές τις ομιλίες και ποια ήταν η έννοιά τους, η σημασία τους και ο στόχος τους. Είδα πολλούς ανθρώπους επιτυχημένους να μιλούν με πάθος και όνειρα για τα όνειρά τους. Με πάθος για τα όνειρά τους. Και όπως εδώ βλέπω σήμερα, πολύ νέο κόσμο που έχετε έρθει για να εμπνευστείτε κι εσείς έστω λίγο για τα δικά σας όνειρα που θέλετε. Θα πάμε λίγο πίσω, λοιπόν, στο 1996. Είμαι ένα παιδί 16 χρονών. Δεν ήμουν το καλύτερο παιδί. Βασικά, ήμουν πιο πολύ βάσανο παρά παιδί. Και δεν είχα κάποια σοβαρή οικονομική στήριξη από τη μάνα μου, επειδή πίστευε ότι ό,τι και να θέλει στη ζωή σου, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Ήταν και είναι αμερικάνικη νοοτροπία αυτή, και τελικά αυτή ήταν που με έκανε να μπορέσω να επιβιώσω και να αντέξω τόσα χρόνια σε ένα τόσο σκληρό χώρο. Και επειδή σήμερα έχει έρθει εδώ να με ακούσει, να την ευχαριστήσω δημόσια και γι' αυτό. Ήθελα να μην γελάστε, αλλά μπορεί λίγο να το καταφέρουμε. 1996. Είμαι εδώ, 16 χρονών στη Μύκονο, σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά του κόσμου, το οποίο οποιοδήποτε ήθελε να κάνει clubbing στη Μύκονο, απαραίτητο σταθμός ήταν αυτό το μαγαζί, να περάσει τέλος πάντων να το ζήσει. Έτσι κι εγώ στα 16 μου, είχα το όνειρο να πάω στη Μύκονο και να βρεθώ σε αυτό το μαγαζί. Πολύ απλό. Ήταν τόσο απλό, αλλά ήταν η αρχή για τα πάντα που έκανα στη ζωή μου τα επόμενα 22 χρόνια. Μαζί με δύο φίλους μου μπήκαμε στο πλοίο της γραμμής και πήγαμε στη Μύκονο. Απ' τη Ραφίνα, τόσο απλά. Δεν είχαμε την πολυτέλεια, εννοείται, να κοιμόμαστε σε ξενοδοχεία και το βράδυ κοιμόμασταν στην παραλία. Θυμάμαι και πάρα πολύ έντονα, ένα βράδυ είχαμε κλέψει εντόνια από την πουγάδα ενός ξενοδοχείου στη χώρα για να μην κρυώνουμε. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλά πράγματα, αλλά το είχαμε κάνει. Και ήταν και λίγο νοπά κιόλας, γιατί δεν είχαν στεγνώσει. Έτσι, λοιπόν, είχαμε καταφέρει και βρεθήκαμε στη Μύκονο. Και είχαμε βρεθεί σε αυτό το μαγαζί που μας μάγευε τόσο πολύ. Ήταν μια χρονιά που με τράβαγε και με τα πάρτις, τα μεγάλα πάρτις και ο πολλής κόσμος. Έτσι, εκείνο το βράδυ, όπως σας είπα, κοιμόμασταν στην παραλία και το πρωί ήμασταν στο μαγαζί που είδατε πριν με τον κόσμο, με τον έναν φίλο μου, ο άλλος μας τραβάει φωτογραφία και είχαμε καταφέρει και μπήκαμε στο μαγαζί. Ένα χρόνο αργότερα έπιασα δουλειά ως βοηθός σερβιτόρου σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό μαγαζί της Αθήνας. Δεν το πίστευα. Ένιωθα, λες και κατάφερα και με δέχτηκε η NASA. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μπορούσα τώρα να δω από το εσωτερικό τους πώς δούλευαν αυτά τα μαγαζιά. Είχα την ευκαιρία να δω όλη τη λειτουργία, τον κόσμο, να γνωρίσω κόσμο και γενικά να αρχίζω να χώνομαι μέσα σε αυτό το πράγμα. Παράλληλα με τη δουλειά μου, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παρατηρούσα τα πάντα. Τι έκαναν τα υπόλοιπα πόστα. Ο μπαρμάν, ο ΜΕΤ, δημόσιες σχέσεις, το PR, ο ιδιοκτήτης, η ασφάλεια. Ένιωθα ότι όσο πιο πολύ αναλύσω τα πόστα και τη λειτουργία του μαγαζιού, θα μπορούσα εγώ να λειτουργήσω καλύτερα και να κινηθώ καλύτερα σε αυτό το χώρο. Θα πάμε λοιπόν πίσω. Το άτομο που ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή ήταν ο DJ. Αυτός ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Αυτός έκανε τον κόσμο να χορεύει, να χαμογελάει. Γενικά του έδινε μια διέξοδο από την καθημερινότητά του. Έτσι λοιπόν τα επόμενα 2-3 χρόνια έβγαινα και παρατηρούσα, δούλευα και παρατηρούσα και τον DJ συνέχεια. Δεν ήμουν συνέχεια τόσο καλό στη δουλειά μου. Βασικά δεν ήμουν καθόλου καλό στη δουλειά μου τότε ως βοηθός. Και δεν ήμουν στα τραπέζια για να μαζεύω τα ποτήρια μου. Και ήμουν κολλημένο στον DJ. 1, 2, 3, εννοείται με απέλησαν. Ήταν μεγάλη τρικλοποδία για μένα αυτό, γιατί είχα χάσει μόλις την πρόσβασή μου σε αυτό το χώρο. Συνέχισα λοιπόν τα επόμενα 2-3 χρόνια με διάφορες δουλειές. Βοηθώ σερβιτόρους σε εστιατόρια, διανομή, δούλευα σε πιτσαρίες, μοίραζα φυλάδια σε φανάρια, οτιδήποτε έκανα για να μπορέσω να βγάζω κάποια λεφτά και να βγαίνω. Έβγαινα συνέχεια. Δεν ήθελα να χάσω την επαφή μου με το χώρο και γενικά με όλο αυτό το πράγμα που με μάγευε.
Γνώριζα κόσμο, έκανα δημόσιες σχέσεις, χωρίς να καταλαβαίνω ότι έκανα δημόσιες σχέσεις. Τότε δεν είχαμε τη βοήθεια με τα social media. Μιλούσαμε μέσα στο μαγαζί με τον κόσμο, γνωριζόμασταν, δίναμε ραντεβού, ανταλλάζαμε σταθερά τηλέφωνα. Και παίρναμε στο σπίτι και συνήθως το σήκωνε ο πατέρας και εσύ ποιος είσαι, που παίρνεις κτλ. Το 2001, το χειμώνα του 2001, τυχαία, με είδε ένας ιδιοκτήτης σε ένα μαγαζί που κυκλοφορούσα με πολύ άνεση μέσα στο μαγαζί του και μίλαγα με πάρα πολύ κόσμο. Με έπιασε και μου έκανε μια πρόταση να δουλέψω για αυτόν δημόσιες σχέσεις. Δεν ρώτησα καν για τα λεφτά. Εννοείται, δεν με ενδιέφερε το θέμα το χρηματικό εκείνη τη στιγμή. Δούλεψα 6 μήνες, 5 μέρες τη βδομάδα τότε, Τετάρτη με Κυριακή, και δεν είχα πληρωθεί. Πληρώθηκα πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Με ένοιαζε μόνο ότι βρισκόμουν σε εκείνο το χώρο και μπορούσα να είμαι μαζί με αυτό που αγαπούσα, γύρω τέλος πάντων από αυτό που αγαπούσα. Και μπορούσα να αποδείξω ότι σε ηλικία 21 ετών μπορούσα άξια να σταθώ και να κάνω μια τέτοια σοβαρή δουλειά σε ένα από τα καλύτερα τότε μαγαζιά κιόλας της Αθήνας, σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Εδώ λοιπόν να σας πω κάτι. Είχα εμπόδια, με απέλυσαν και είναι λογικό να υπάρχουν εμπόδια στη ζωή σας, αλλά αν είστε πολύ αφοσιωμένοι, πολύ παθιασμένοι με αυτό που θα κάνετε, θα βρείτε τρόπο να τα ξεπεράσετε όλα. Τίποτα δεν θα είναι εμπόδιο. Πλέον έχω τις βάσεις. Ξέρω τον κόσμο και το πιο σημαντικό είναι έχω μια δίψα. Έχω μια δίψα για παραπάνω. Θέλω να βρω έναν τρόπο να συνεχίσω. Πατάω πολύ γερά στα πόδια μου. Και ήρθε η ώρα να εξελιχθώ σε κάτι νέο. Τότε λοιπόν άρχισα να διοργανώνω parties με DJs. Με έφερνε πιο κοντά στο άτομο που με μάγευε και ήταν μια ευκαιρία να δω ακόμα καλύτερα αυτό που μπορεί να κάνει. Γνώρισα έναν καλλιτέχνη. Έναν καλλιτέχνη του εξωτερικού, υποψήφιο 9 φορές για το σημαντικότερο βραβείο, τον Grammy και κατόχου ενός. Ήμουνα πολύ τυχερός, μια φορά στη Νέα Υόρκη κιόλας είχα καταφέρει και το είχα κρατήσει στα χέρια μου. Εκείνη η στιγμή αυτός ο άνθρωπος, αυτό που έγινε, με σημάδεψε για τα υπόλοιπα χρόνια. Ήμουνα για 10 χρόνια αποκλειστικός του μάνατζερ στην Ελλάδα και διαχειριζόμουν όλες τις εμφανίσεις του. Και εδώ να πω, άρχισα να βγάζω σοβαρά λεφτά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Έκλεινα μια εμφάνιση του καλλιτέχνη στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά και αμοιβή δικιά μου για μια βραδιά ήταν τριπλάσια από ό,τι έβγαζα ως βοηθός, δουλεύοντας 5 φορές τη βδομάδα και για 1 μήνα. Έτσι λοιπόν, αφού είχα κάποια χρήματα, αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα και να αγοράσω κάποιο εξοπλισμό. Αγόρασα λοιπόν το πρώτο μου εξοπλισμό και τους πρώτους μου δίσκους και άρχισα με πολύ πείσμα, πολύ υπομονή, να κάνω πράκτηση στο σπίτι μου. Και έτσι ήρθε η ώρα το 2005, μόλις 9 χρόνια μετά, και έπαιξα για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο μαγαζί της Αθήνας μπροστά σε 300 άτομα. Και εδώ μόλις 12 χρόνια μετά, κατάφερα και έπαιξα σε αυτό το μαγαζί που είχα πάει τότε 16 χρονών στη Μύκονο ως κλάμπερ και μέχρι και σήμερα είμαι ακόμα εκεί και παίζω κάθε καλοκαίρι. Βλέπετε, τώρα ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου έχει αρχίσει και με βοηθάει για το τώρα. Για αυτό που ήθελα να γίνω, το όνειρό μου, να γίνω DJ. Ήμουνα πλέον εγώ ο DJ. Είχα υπομονή λοιπόν, το κατάφερα, μου πήρε 12 χρόνια για κάποιο μεγάλο όνειρο με ένα μαγαζί, μου πήρε 9 για να παίξω για πρώτη φορά και έτσι το είχα καταφέρει. Ξεκινάει μια όμορφη 13χρονη πορεία ως DJ μέχρι σήμερα. Γνωριμίες με πολύ κόσμο, αμέτρητα χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους. Ακόμα έχω την ευκαιρία να γυρίζω την Ελλάδα και λίγο το εξωτερικό. Χθες ήμουνα στο Λονδίνο και ήρθα εδώ σε Ρίκη, όλας άργησε και η πτήση για να μιλήσω σε εσάς εδώ πέρα. Έχω κάθε χρόνο την ευκαιρία και παίζω σε κάποια από τα καλύτερα μαγαζιά στην Αθήνα. Πάλι μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι σαν όνειρο, μπορώ να παίζω σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Εδώ πέρα παίζω στο εξωτερικό για ένα φεστιβάλ που είχε περίπου 50.000 κόσμο. Εδώ πέρα άλλο ένα. Εδώ και εδώ πέρα στο Ολυμπιακό στάδιο που είχε πάνω από 30.000 κόσμο. Βέβαια να σας πω εδώ πέρα ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα και τόσο όμορφα και απλά που μπορεί να νομίζουν ότι έχει η ζωή ενός DJ. Κουράζομαι γενικά πάρα πολύ. Για να σας κάνω να καταλάβετε, το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα περσινό μου καλοκαίρι.
το οποίο από τις 90 περίπου μέρες του τριμήνου έχω περισσότερες από 70 εμφανίσεις. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό, είμαι μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάω και νιώθω πολύ έντονα το αίσθημα της μοναξίας. Ως συνέχεια, και λέω συνέχεια, γιατί πιστεύω πάρα πολύ έντονα πως συνέχεια πρέπει να υπάρχει το συνέχεια. Δεν μου έφτανε εμένα, έτσι ήμουν εγώ σαν άνθρωπος. Ίδρυσα μια δισκογραφική εταιρεία που προωθεί αποκλειστικά Έλληνες καλλιτέχνες. Έχουμε συνεργαστεί με τεράστιους pop καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί μου για πρώτη φορά για τη μουσική που αντιπροσωπεύω. Έχουμε εκατομμύρια views στο YouTube. Έχω διοργανώσει η εταιρεία την πρώτη συναυλία με DJ και live μουσικούς στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι σημαντικό, εδώ θέλω να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε για ένα πράγμα που λέγεται κίνητρο. Πρέπει να έχουμε πάντα ένα κίνητρο και πολλές φορές αυτό το κίνητρο πρέπει να ανανεώνεται. Άλλο κίνητρο είχα στα 16 μου όταν πήγαινα στη Μύκονο απλά για να πάω στο μαγαζί. Άλλο κίνητρο είχα το 2005 για να ξεκινήσω να παίζω μουσική και άλλο κίνητρο έχω σήμερα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να βρείτε το κίνητρο σας, ποιο είναι κάθε φορά, να το πιάσετε πάρα πολύ σφιχτά και καλά και να σας οδηγήσει στην προσωπική σας επιτυχία. Σήμερα λοιπόν, και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, το κίνητρο είναι ο γιος μου, 3 χρονών ο Πάνος, ο οποίος μου δίνει τη δύναμη για να συνεχίσω να ψάξω τι θα κάνω next. 2016, είμαι 36 χρονών, έχω πετύχει κάποια πράγματα, είμαι χαρούμενος, λεφτά έχουμε πλέον, υγεία έχουμε, δόξα τω Θεώ, και ψάχνω να βρω τι θα κάνω μετά. Ήξερα ότι και έξω υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι που θέλουν τη βοήθεια για να πορευτούν σε έναν χώρο που εγώ πλέον δουλεύω 20 χρόνια, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος. Έτσι είχα μια ιδέα να κάνουμε μια πρωτότυπη σχολή για DJs και παραγωγούς. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο και ήταν ρίσκο. Η κρίση ήταν στο απόγειό της. Και έτσι, για να κάνει κάποιος τέτοιου είδους μαθήματα, θα ήταν πολυτέλεια. Εννοείται. Έτσι, ξεκινήσαμε με 20 παιδιά σε ένα μικρό πατάρι στην Άνω Γλυφάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τη δεύτερη σεζόν, σε αυτή εδώ πέρα τη σχολή, οι εγγραφές φτάσαν τις 67 και μετά μου ήρθε, όπως πάντα, γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα, μια ιδέα να κάνω κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Θέλαμε να μετακομίσουμε σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, μια επένδυση δεκαπλάσια της αρχικής, εννοείται πάλι τηλέφωνα, φίλους, να δανειστούμε λεφτά, να μας βοηθήσουν αυτοί που μπορούν να μας βοηθήσουν για να καταφέρουμε αυτό που κάναμε. Κάναμε ένα χώρο το οποίο για τα παιδιά δεν θα ήταν μόνο να έρθουν να μάθουν πώς θα βάζουν ένα κομμάτι με το άλλο κτλ. Κάναμε ένα χώρο να μπορούν να εμπνευστούν και αυτά τα παιδιά για να κάνουν καλύτερα και τη δουλειά τους. Να μην θέλουν να φεύγουν από αυτό το χώρο. Να σας πω λοιπόν ότι την τρίτη σεζόν σημειώσαμε 119 εγγραφές. Και το Σεπτέμβριο του 2015, 24 μήνες μετά από εκείνη τη σχολή με το μικρό πατάρι, κοιτάμε για 150 άνω εγγραφές. Είναι μια αύξηση περίπου 600% σε 2 χρόνια. Η σχολή πηγαίνει καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά με μένα πάντα υπάρχει το αλλά. Έψαχνα να συνεχίσω για κάτι άλλο. Τα κορίτσια μας, να πω συγγνώμη, εδώ πέρα παίζουν μουσική πλέον σε κάποια από τα πολύ καλά μαγαζιά. Μια μαθήτριά μου έπαιξε μπροστά σε 10.000 κόσμο σε ένα φεστιβάλ πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και ένας μαθητής μου έπαιξε στο μεγαλύτερο Bartenders Event που έγινε στην Αθήνα μπροστά σε 2.000 κόσμο. Φέτος λοιπόν αυτό που έγινε μετά, αυτό που ήρθε μετά, λίγο τύχη και λίγο από αυτό που κυνηγάω πάντα, ήταν ότι ανακάλυψα τι σημαίνει να προσφέρουμε. Γιατί μπορεί να κάνω μια προσφορά, να μαθαίνω σε αυτά τα παιδιά να παίζουν μουσική, αλλά υπάρχει αντίτιμο. Όταν λέω αντίτιμο, υπάρχει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Φέτος λοιπόν ανακάλυψα την αξία της προσφοράς, που δεν έχει να κάνει με χρηματικό αντίτιμο, αλλά έχει να κάνει με αυτό που νιώθουμε μέσα μας και με αυτό που μπορούμε να εισπράξουμε από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που κάνουμε για πρώτη φορά μαθήματα DJing και μουσικής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παιδιά με σοβαρά κινητικά προβλήματα, με αυτισμό, με νοητική στέρηση. Είναι μοναδικό
να βλέπεις άτομα με αυτισμό να βγαίνουν από το καβούκι της μοναξιάς τους και να νιώθουν το κέντρο της προσοχής και να έχουν το δικό τους κοινό. Ένα κοινό το οποίο τους έδωσα εγώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Ο Νικόλας, ένα παιδί με βαριά τετραπληγία, τον ανεβάζουμε στη σχολή, στο DJ booth, χοροπηδάει που είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιδί να κινηθεί, παίζει με τα μηχανήματα. Αυτό που νιώθω δεν μπορώ πολύ εύκολα να σας το περιγράψω. Και λένε ότι μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις. Ελπίζω λοιπόν αυτό το βιντεάκι να είναι ίσον 1000 συναισθήματα. Σήμερα ήταν κιόλας εδώ, νομίζω, ο Νικόλας, που ανέβηκε πάνω και, ας πούμε, χοροπήδαγε. Και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο για αυτά τα παιδιά, γιατί με αυτό το παιδί ειδικά δύσκολα κινείται και δύσκολα περπατάει. Λοιπόν, πολύ καλός. Για κλείστο τώρα εσύ. Κλείστο. Λίγο ακόμα. Λες το, ρε. Λίγο ακόμα. Πάμε, σήκωσέ το, σήκωσέ το. Εδώ είσαι, σήκωσέ το, μόνος σου. Σήκωσέ το. Έτσι. Πάμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Νίκο. Είναι απίστευτα όμορφο να μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω και είναι ακόμα πιο όμορφο ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τότε 16 χρονών. Θεωρώ για τον εαυτό μου αυτή ήταν η εφετερία για να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας πω αυτό και να το κρατήστε. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας θα μας βοηθήσει την πορεία μας. Ό,τι ζούμε, είτε απλό, μην το θεωρήσετε ότι δεν είναι σημαντικό. Όλα είναι σημαντικά. Τα καλά που ζούμε, τα κακά που ζούμε και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να θυμάστε, μπορείτε να έχετε δεκάδες όνειρα, όχι μόνο ένα. Και όταν καταφέρετε αυτό το όνειρό σας, δεν θα σταματήσετε εκεί. Θα συνεχίσετε και θα προχωρήσετε για το επόμενο, όσο δύσκολο και να σας φαίνεται. Τα όνειρα δεν είναι μόνο για όταν κοιμόμαστε, είναι και στην πραγματική ζωή να μπορέσουμε να τα πετύχουμε. Να θυμάστε, από το χαμηλότερο μπορείτε να φτάσετε στο ψηλότερο. Και όταν είστε εκεί ψηλά για πάρα πολύ καιρό, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε να ξαναβρεθείτε στο μηδέν. Μου έτυχε πάρα πολλές φορές. Όσο για αυτό που κάνω εγώ με αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, το μόνο που έχω να πω είναι ότι μπορεί η ενέργεια ενός ανθρώπου να μην μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα για αυτό το ένα παιδί, έστω για λίγο, ο κόσμος του αλλάζει. Και γι' αυτό για μένα είναι αρκετό για να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.